Εκατοντάδες υποστηρικτές του George Floyd με πανό και λουλούδια φωνάζοντας συνθήματα ανέμεναν τη συνέχιση της διαδικασίας με την επιλογή των ενόρκων στη δίκη του πρώην αστυνομικού της Μινεάπολης που κατηγορείται για δολοφονία του George Floyd. Ωστόσο, ανακοινώθηκε καθυστέρηση και παράλληλα έχει υποβληθεί ένσταση για πιθανό επαναπροσδιορισμό της κατηγορίας σε τρίτου βαθμού δολοφονία. Είχαμε την αίσθηση ότι θα μπορούσε να υπάρξει καθυστέρηση. Ελπίζαμε και προσευχόμασταν να προχωρήσουν και να ασκήσουν πίεση. Ανακαλύψαμε ότι προσπαθούσαν να πιέσουν για δολοφονία τρίτου βαθμού, αλλά αυτή είναι η μικρότερη κατηγορία. Εμείς θέλουμε τη μέγιστη. Σίγουρα θα πρέπει να καταδικαστεί για δολοφονία εάν μπορούν να την κάνουν δεύτερου ή πρώτου βαθμού. Όσο περισσότερο χρόνο περνά στη φυλακή, τόσο το καλύτερο. Ο Ντέρεκ Σόβιν αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για δολοφονία και ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού που επιφέρουν ποινή κάθειξης έως και 40 χρόνια. Ωστόσο, η δολοφονία τρίτου βαθμού είναι ευκολότερο να αποδειχθεί και νομικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι θα βελτιώσει τις πιθανότητες να καταδικαστεί. Η επιλογή των ενόρκων πρέπει να ξεκινήσει σύντομα, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.